Κύριε Διονά, καλησπέρα από την ώρα για μπλε. Τι κάνετε? Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Έλεγα νωρίτερα πώς γίνεται κάθε φορά για τα αυτονόητα ο Ηρακλής να είναι αναγκασμένος να τρέχει κάπου. Δεν είναι η πρώτη φορά που το συναντάμε και μαζί το έχουμε συζητήσει για άλλη υπόθεση για τον βολεϊκό Ηρακλή στο παρελθόν. Και στο ποδόσφαιρο το έχω δει και στο μπάσκετ το έχω δει. Τώρα έχουμε και αυτή την ιστορία. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι είναι κάτι αυτονόητο. Αλλά αναγκάζεστε να πάτε στο ΑΣΕΑΔ για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Ναι, δυστυχώς θα αναγκαστούμε να πάμε γιατί η Ομοσπονδία, η οποία δίνει μια ερμηνεία στην προκήρυξή της, η οποία κατά τη γνώμη μας είναι εκτός, δεν μπορεί να είναι έτσι, δεν λέει αυτό το πράγμα η προκήρυξη. Όπως σωστά είπατε, έπρεπε βάση κλήρωσης, γιατί το πλεονέκτημα έδρας του σωματείου, το οποίο ανήκει στη χαμηλότερη κατηγορία, σύμφωνα με την προκήρυξη της ΕΟΠΕ, σταματούσε στη β' φάση. Σε αυτή που, την προηγούμενη. Σε αυτή που ολοκληρώθηκε μόλις χθες. Ναι. Η προκήρυξη είναι γεγονός ότι έχει μια τεράστια ασάφεια σε σχέση με αυτό. Η βασική προκήρυξη λέει ότι θα ακολουθήσει την χθεσινή φάση που τελείωσε χθες, θα ακολουθούσε η γάμα φάση, η οποία είναι αυτή που περιμένουμε στις 21 Φεβρουαρίου, και ότι τα της γάμα φάσης θα τα ρύθμιζε η συμπληρωματική προκήρυξη, η οποία θα έβγαινε. Εκδόθηκε στις 10 Νοέμβρη η συμπληρωματική προκήρυξη, η οποία περί των γηπεδοτήτων δεν λέει απολύτως τίποτα, άρα θεωρητικά ισχύουν οι γενικές διατάξεις που αναφέρονται στην κλήρωση. Οπότε άρα μιλάμε κανονικά, για τα αυτονόητα, κύριε Διονά, πάλι, έτσι. Ακριβώς. Άρα θα έπρεπε κανονικά σήμερα η ΕΟΠΕ να, από χθες δηλαδή, καθορίσει ότι η έδρα αυτού του αγώνα θα είναι η έδρα του Ηρακλή. Είχατε επικοινωνία με κάποιον από την Ομοσπονδία, τηλεφωνική, πέρα από το ότι θα προσφύγετε στο ΑΣΕΑΔ? Εγώ επικοινώνησα με τον πρόεδρο της Επιτροπής Πρωταθλημάτων, τον κύριο Σίλα, στον οποίο έθεσα το θέμα. Η άποψη του ήταν ότι, κατά τη γνώμη του, η προκήρυξη είναι ξεκάθαρη και δεν χρήζει οποιασδήποτε άλλης ερμηνείας, σύμφωνα με την οποία θα πρέπει να γίνει αυτό που λέει η Ομοσπονδία, να έχει έδρα η ομάδα που είναι στη χαμηλότερη κατηγορία. Στην προηγουμένη περίπτωση η ομάδα της ΑΕΚ, και ότι αυτό συνεχίζεται μέχρι το τέλος της διοργάνωσης του κυπέλου. Και πώς μπορεί να μας το δείξει αυτό, γιατί δεν υπάρχει τέτοια προκήρυξη μέσα. Δηλαδή, να σας πω τώρα, εντάξει. Η απάντησή του, με συγχωρείτε, είναι λίγο... είναι μισή. Θεωρώ ότι, εντάξει, ο καθένας έχει την άποψή του, τη λέει, την παρασπίζει. Αυτό υπάρχουν και τα δικαστικά όργανα. Σωστά. Που λύνουν αυτού του είδους τις διαφορές. Τώρα, να πω την αλήθεια, είχα μια επικοινωνία και με τον πρόεδρο της Λίκας. Ναι. Τις προηγούμενες ώρες, ο οποίος δεν θα έλεγα ότι έχει στην προκειμένη περίπτωση και συγκεκριμένη θεσμική αρμοδιότητα, με την έννοια ότι η προκήρυξη δεν είναι προκήρυξη της Λίκας, αλλά είναι προκήρυξη της ΕΟΠΕ. Το κύπελλο είναι διοργάνωση ΕΟΠΕ, σωστά. Ακριβώς, ακριβώς. Ενδεχομένως, αφού το συζητήσουμε με τους ανθρώπους του Ηρακλή, να επιδιώξουμε να έχουμε και μια επικοινωνία με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, αν και δεν πιστεύω ότι θα μας πούν κάτι διαφορετικό. Χρονικά από το ΑΣΕΑΔ πότε να περιμένουμε πράγματα? Συνήθως ο χρόνος που το ΑΣΕΑΔ προσδιορίζει σε αυτές τις περιπτώσεις τις προσφυγές είναι περίπου 20 μέρες με ένα μήνα. Άρα 21 του μηνός δεν μπορούμε να δούμε μάτς? Θεωρητικά όχι. Μάλιστα. Άρα πάει πίσω και το Final Four, φαντάζομαι. Δεν ξέρω τώρα οι ημερομηνίες. Ναι, το Final Four είναι προγραμματισμένο, αν θυμάμαι καλά, για 17 και 18 Μαρτίου. Σωστά, ναι. Τώρα, αν μέχρι τότε θα προλάβει να συζητηθεί, να ολοκληρωθεί η δικαστική διαδικασία και να εκδοθεί απόφαση, τι να σας πω, είναι και πράγματα που καμιά φορά η ζωή... ναι. Τα φέρνει, τα δείχνει, εκπλήσει ή δεν εκπλήσει. Η προσφυγή έχει γίνει το πρωί σήμερα ή θα γίνει... Όχι. Ποια είναι η διαδικασία? Χθες το βράδυ άλλωστε ξεκαθάρισε το γεγονός, η απόφαση της ΕΟΠΕ να δώσει έδρα στην
για τον αγώνα αυτό στην ομάδα της ΑΕΚ. Άρα δεν θα μπορούσαμε μέχρι σήμερα το πρωί εννοείται να έχουμε κάνει προσφυγή. Από χθες ξεκίνησε, από σήμερα ουσιαστικά, ξεκίνησε η οχταήμερη προθεσμία που ισχύει για την προσφυγή στο Ασιάδη. Τώρα θα την κάνουμε τη Δευτέρα, θα την κάνουμε την Τρίτη. Είναι και θέμα οργάνωσης της νομικής μας. Σωστά. Της νομικής μας υπηρεσίας, να το πω έτσι. Πάντως είναι συγκεκριμένη η προθεσμία που έχουμε. Σήμερα ξεκίνησε ουσιαστικά. Μέσα στις επόμενες μέρες θα κατατεθεί. Και όλα αυτά, επαναλαμβάνω, γίνονται γιατί κάποιος ή κάποιοι σε πληθυντικό δεν φρόντισαν, ξέχασαν να γράψουν και κάτι στην προκήρυξη για το τι θα γίνει στην τρίτη φάση. Γιατί αν το έγραφαν, νομίζω ότι δεν θα μπαίνατε καν σε αυτή τη διαδικασία. Ναι, έτσι ακριβώς. Μάλιστα. Θα περιμένουμε τα αποτελέσματα από τις επόμενες μέρες. Ευχαριστώ κύριε Διονά πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ στον κύριο Γιώργο Διονά.